Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα ήρθα στο πάρκινγκ που έχω το σκαφάκι. Θα βάλω το καινούργιο το βυθόμετρο που πήρα, ένα Elite Lorenz. Δεν έχω ξανασχοληθεί με παρόμοιες εγκαταστάσεις, ούτε είμαι ηλεκτρολόγος. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο πιστεύω. Ένα θετικό και ένα αρνητικό συνδέουμε στην μπαταρία ή στον πίνακα. Για κάποιον αρχάριο θα τραβήξω το, όπως είμαι και εγώ, θα τραβήξω το βιντεάκι, μήπως και διευκολυνθεί σε μια παρόμοια κατάσταση. Λοιπόν, θα ξεβιδώσουμε πρώτα τις παλιές βίδες του αισθητήρα που είχαμε. Ωραία. Τώρα θα ξεβιδώσουμε τη βάση από το παλιό βυθόμετρο. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Αφού λοιπόν έχουμε αποσυνδέσει μέσα τα καλώδια, τα παλιά, τα οποία μας είναι και άχρηστα του βυθόμετρου, ερχόμαστε απ' έξω και λύνουμε τον πίνακα, γιατί από μέσα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Εδώ είναι από μέσα τώρα η εγκατάσταση, όσο φαίνεται. Έχω βρει τα καλώδια τα παλιά, άνοιξα τον πίνακα, θα τον ξεσυνδέσω τώρα, τα καλώδια. Και τελείωσε βάβαλα η παλιά κατάσταση. Αυτό παιδιά είναι το καλώδιο του παλιού αισθητήρα. Οπότε από πίσω του τραβάμε. Εδώ. Τον έχουν τρέξει μέσα από το σωλήνα που περνάνε και οι ντίζες του τιμονιού. Λοιπόν, οπότε τον τραβάμε από πίσω σιγά σιγά προσεκτικά και ξεμπερδέψαμε με το καλώδιο του αισθητήρα. Περάσουμε το καινούριο. Βέβαια καλό είναι παιδιά το σπιράλ. Με την τίζα, είναι κομμένο, το βλέπετε, απλά το σέρνω. Βγαίνει εύκολα. Λοιπόν, καθίστε τώρα, μην κάνουμε καμιά ζημιά. Γιατί και κάμερα και από την κατάσταση δεν γίνεται. Οπότε παιδιά, φτάνουμε σε αυτό το τελικό σημείο για τον αισθητήρα που είναι εδώ πέρα, τον τραβάμε. Και τέλος ο αισθητήρας, ο παλιός. Τον μαζεύουμε. Αλλά επειδή ήταν μεγάλος ο αισθητήρας, το καλώδιο του αισθητήρα, τον έκοψα. Εσείς αν δεν θέλετε να υπάρχει ας πούμε πρόβλημα και τέτοιο, το καλώδιο δεν το κόβετε. Όπως είναι ατόφιο, το περνάτε απ' έξω και τελειώνετε. Βγάλαμε τον αισθητήρα. Τώρα πάμε να βγάλουμε την τροφοδοσία. Αυτό είναι το καλώδιο. Το ένα πάει στο διακόπτη, το θετικό, εδώ. Και το άλλο είναι με τα αρνητικά, εδώ πέρα συνδεδεμένο. Οπότε τα βγάζω, κάνω τελείως την αντικατάσταση και περνάω το καινούριο, την καινούρια τροφοδοσία, το θετικό στο διακόπτη, που έχω συνδεδεμένο το βυθόμετρο. Και εδώ πέρα στα αρνητικά το αρνητικό, το μαύρο. Πάμε και θα δούμε. Έχω ανοίξει παιδιά και την ομπρέλα, αλλά η μέρα είναι ζεστή. Λάθος μέρα δουλέψαμε, αλλά έπρεπε να το κάνουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με όλη την παλιά η κατάσταση. Βγήκαν όλα τα καλώδια, βγήκαν αισθητήρες, βγήκαν βυθόμετρα και είμαστε έτοιμοι τώρα για την εγκατάσταση την καινούργια, του καινούργιου βυθόμετρου. Εντάξει.
Λοιπόν, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Τώρα, παιδιά, βασικό, όταν πάμε να βάλουμε τον αισθητήρα, θα περάσουμε πρώτα το φύσο από την κονσόλα για να μπει μέσα και μετά θα το τρέξουμε στο σωλήνα με τις ντίζες και θα βάλουμε τον αισθητήρα. Και όταν πάμε να κάνουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση από πάνω την τροφοδοσία, θα περάσουμε πρώτα το καλώδιο από την τρύπα μέσα και μετά όλα τα άλλα, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Εν τω μεταξύ, αντί να είμαστε τώρα για κανένα ψάρεμα, βάζουμε βυθόμετρα. Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι πήρα ένα ηλεκτρολόγο, γιατί και εγώ δεν ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα την κάνω όπως πρέπει, ούτε ακόμα είμαι. Αλλά μια-δυο ραντεβού που μου ακύρωσε, αποφάσισα και ήρθα εγώ να το βάλω τώρα, να τελειώνω, να μπούμε και για κανένα ψάρεμα. Οπότε τα βήματα ήταν: βγάζουμε τον αισθητήρα, τον παλιώνε, ξυλώνουμε την τροφοδοσία τη βαλιά, εντάξει, και αρχίζουμε τώρα την καινούρια. Περάσαμε το καλώδιο του αισθητήρα μέσα στην κονσόλα, εντάξει, θα την ανεβάσουμε και από πάνω και όλα καλά. Προς το παρόν έχουμε βάλει το βυθόμετρο. Έχουμε βάλει, συγγνώμη, τον αισθητήρα. Και έχω βιδώσει και τη βάση. Έχω περάσει τα καλώδια και έχω βιδώσει τη βάση. Οπότε προς το παρόν μας μένει σύνδεση. Λοιπόν, παιδιά, στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Πήγα και πήρα για να βάλω το καλώδιο εδώ να το στερεώσω, γιατί δεν έκανε το προηγούμενο. Αυτό εδώ. Και μια θήκη για το διακόπτη. Συνδέω το θετικό και ανάβουμε. Να δούμε τι κάναμε. Το βυθόμετρο μου φαίνεται το έχουμε πετύχει όπως πρέπει να είναι. Η βάση δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Θα μπει και το βυθόμετρο τώρα. Εδώ έχω συνδέσει το αρνητικό και εδώ θα συνδέσω το θετικό τώρα στον πίνακα. Θα τα βάλω μέσα και θα ανοίξουμε. Λοιπόν, μόλις είμαστε έτοιμοι θα τα πούμε. Τελειώσαμε, παιδιά, θα δούμε τώρα αν δουλεύει. Το τελικό αποτέλεσμα αυτό είναι. Από εδώ θα είμαι, οπότε νομίζω ότι καλά το έβαλα. Ο πίνακας που είναι συνδεδεμένος. Από εδώ τρέχει ο αισθητήρας. Καταλήγει πίσω και τον έχουμε βάλει εδώ. Δουλεύει, παιδιά. Δεν έχω συνδέσει τον αισθητήρα, γιατί δεν κάνει εκτός νερού. Έχω συνδέσει μόνο την τροφοδοσία. Κομπλέ. Λοιπόν, με το ένα ανοίγει πίσω το φως, δεν ξέρω αν φαίνεται. Με το δύο ανοίγει τα πορείας. Με το τρία ανοίγουν τα φώτα. Με το 4 ανοίγει η αντλία. Την ακούτε. Το 5 είναι το πλάγιο. Φως. Και το 6 είναι το βυθόμετρο. Νομίζω ότι όλα πήγανε καλά, παιδιά. Ήτανε λίγο ταλαιπωρία, αλλά η χαρά είναι διπλή όταν τα κάνεις μόνος σου. Και αν δεν είσαι και ειδικός και πηγαίνεις ψάχνοντας, είναι ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Απλά και επειδή και εγώ δεν ήμουν προβληματισμένος με την τοποθέτηση του βυθόμετρου. Δεν είναι κάτι δύσκολο, εντάξει. Σας έδειξα, μάλλον είδαμε όλοι μαζί τα βήματα. Και τέλος, καλά, όλα καλά. Τώρα, στα ψαρέματά μας θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια από μένα. Γεια σας.